Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Πείτε το, κύριε Καρχημάκη, θέλω για να πάω στους συμπολίτες. Και να ολοκληρώσω, επειδή ακριβώς δέχτηκα μία πίεση από όλους. Μικρή πίεση δεχθήκατε. Όταν δεχθείτε είσαι... μεγαλύτερη στην πορεία προς τις εκλογές. Κανένα πρόβλημα. Διότι δεν έχετε πει μισή λέξη αυτοκριτικής. Αυτό ούτε θέλω να πω. Ούτε εσείς. Ήθελα να πω το εξής τώρα. Ότι μέσα από αυτή την πίεση των αναγκών και της επικείμενης χρεοκοπίας, βεβαίως γίνανε και λάθη. Γίνανε αστοχίες. Πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες ίσως, εάν ήταν σε πιο νορμάλ συνθήκες, να είχαν πάρθει διαφορετικά. Βεβαίως θα κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και ήθελα να τονίσω επίσης και να δώσετε το λόγο. Θα πρέπει να τις προσδιορίσετε όμως τα λάθη αυτά, να τα προσδιορίσετε. Να πω και το για άλλο. Να καταλάβουμε. Γιατί γενικά και αορίστως. Τώρα... Όλοι, όχι, καταλάβατε τι λέω. Μισό λεπτό. Δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Και θέλω να πω και το εξής. Ναι. Τον Μάρτιο του 2012 είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή για τη φορολόγηση των εμβασμάτων. Αυτό που σας είπα. Η οποία απερίφθη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Για ποιο λόγο απερίφθη. Δεν χρειάζεται ειδικός νόμος για τον έλεγχο των εμβασμάτων. Κανένας. Έπρεπε να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες με το ΖΟΕ. Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. 53.000 εμβάσματα δεν έχει ελεγχθεί τίποτα. Δεν είναι 53, είναι 700.000. Όχι, λέτε από το 2010. Εγώ λέω την περίοδο. Από το 2. Την περίοδο των μνημονίων. Την περίοδο των μνημονίων. 53.000. Από την Τράπεζα Ελλάδας. Για να συστηματοποιήσει. Μιλάμε για τη λίστα Νικολούδη 60.000. Χρειαζόταν νόμος για να συστηματοποιήσει τις διαδικασίες. Πάμε στους συμπολίτες. Κανένας έλεγχος και πουθενά. Πάμε στους συμπολίτες μας. Κύριε Καρχημάκη, ευχαριστώ. Ελάτε. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Γιαννατονάκης Γιώργος, είμαι 29 χρονών, ηλεκτρολόγος μηχανικός και τα 4 τελευταία χρόνια ζω στη Γερμανία. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αρχικά στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαφαζάνη, και άμα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση, κυρία, στην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε. Είπε ο κύριος Λαφαζάνης και κάποια από τα 10 βασικά μέτρα τα οποία θέλει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το που μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής: η επαναπρόσληψη των συνταγματικά απολυμένων, η κατάργηση του ένφια, αφορολόγητο στα 12.000, δωρεάν ρεύμα και κουπόνια σύντησης για 300.000. Με αυτά τα μέτρα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δημιουργούνται κάποια έξοδα, τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό. Σε συνδυασμό με το ότι ο πυλώνας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαγραφή του χρέους, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λαφαζάνη να μου πει ποια είναι τα ισοδύναμα και σκληρά μέτρα, εγώ θέλω να ακούσω σκληρά μέτρα, γιατί αυτά θα είναι και τα ρεαλιστικά, τα οποία θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα προτείνει στους δανειστές και θα το καταστήσουν εξ αρχής αξιόπιστο διαπραγματευτή. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί είναι ότι οι δανειστές είναι 100% αρνητικά προκατηλημένοι απέναντί σας, με όλη αυτή την τρομολαγνία που έχει επικρατήσει και δεν φταίτε προφανώς εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή όλοι είναι εναντίον σας. Οπότε τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε, που θα σας καταστήσουν αξιόπιστους απέναντί τους, και όχι να πάτε και να πείτε «Α, εμείς όχι, δεν κάνουμε τίποτα». Και επειδή συνήθως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο, θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση για το ποιος θεωρείται πλούσιος στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια. Αυτή είναι η ερώτησή μου απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, δεν είναι όλοι εναντίον μας. Δεν είναι όλοι εναντίον μας και κυριολεκτό, και πρέπει να παρουσιάζουμε μια αντικειμενική εικόνα του τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μόνο η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ανερχόμενες πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχουν και άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι στην ίδια συνομοταξία με την κυβέρνηση Μέρκελ και Σόιμπλε, αλλά διαφωνούν σε πάρα πολλά σημεία και θα έλεγα ουσιαστικά σημεία όσον αφορά την ακολουθούμενη ευρωπαϊκή πολιτική. Με όλους αυτούς λοιπόν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Και δεν μιλάω το μέτωπο που είναι απόλυτα αναγκαίο για μας, με κινήματα, με αριστερές προοδευτικές δυνάμεις ανερχόμενες που διεκδικούν και αυτές την εξουσία. Το δεύτερο, δεν θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές, υποτίθεται για να τους εξευμενήσουμε ένα νέο μνημόνιο. Θα καταργήσουμε τα υπάρχοντα μνημόνια και δεν θα διαπραγματευτούμε νέο μνημόνιο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια συζήτηση. Η Ελλάδα δεν είναι νέο απικία, δεν είναι προτεκτοράτο, δεν είναι μπανανία. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει, αν βεβαίως το στηρίξει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. Χρηματοδότηση βεβαίως έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς δεν θέλουμε να διακοπεί η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση στηρίζεται σε αμοιβαίο συμφέρον.
και δεν χρειάζεται μνημόνια για να συνεχίζεται. Εμείς θα επιδιώξουμε να συνεχιστεί και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε. Και βεβαίως θα επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος, θα το επαναδιαπραγματευτούμε στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσής του για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και σας θυμίζω, το λέω όχι μόνο για εσάς, αλίμονο, ότι εδώ στην Ελλάδα θεωρείται έγκλημα καθώς ιώσιος να μιλάει κανείς για αναδιάρθρωση του χρέους και ο Σπίγκελ λέει επαναστατικό το μέτρο του κουρέματος του χρέους, αλλά αναγκαίο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της. Το γερμανικό Σπίγκελ. Όχι μόνο το Σπίγκελ. Το Σπίγκελ δεν είναι αριστερό. Το Σπίγκελ δεν είναι αριστερό. Υπάρχει και αριστερή πλευρά μέσα στο Σπίγκελ. Και αυτή η πλευρά το υποστήριξε αυτό. Το Σπίγκελ, ξέρω είναι, πώς λειτουργεί. Ανήκει στα περιοδικά που βεβαίως έχουν κάποια εγκυρότητα, αλίμονο. Αλλά είναι στην κατεστημένη ειδησιογραφία. Σας είπα ακόμα. Σας είπα, κυρία Βούλτευση, ακόμα και το Σπίγκελ. Ακόμα και το Σπίγκελ. Όχι ακόμα. Σας αρέσει λοιπόν, το Σπίγκελ. New York Times σήμερα. Αυτή πια είναι δική σας. Ακούστε και αυτό. New York Times σήμερα. Σας χαρίζουμε τους New York Times. Μα μου λέτε ότι δεν έχουμε. Άρα είστε διεθνείς. Δεν υπάρχουν φωνές. Λοιπόν, σας λέω ότι και στο αστικό κατεστημένο, το αμερικάνικο, το ευρωπαϊκό, υπάρχουν φωνές ρεαλισμού οι οποίες ζητούν κούρεμα του χρέους. Κυρία Λιμπεράκη, οι New York Times σήμερα δημοσιεύτηκαν. Και αυτή είναι καλή. Οι New York Times σήμερα δημοσιεύμα τους λέει ότι το 2015 πρέπει να υπάρξει αναβολή αποπληρωμής των δόσεων. Λοιπόν, ακούστε, κυρία Βούλτευση, εσείς υπονομεύετε τη χώρα. Όταν λέτε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, υπονομεύετε τη χώρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Σε αυτό θα έπρεπε να μας στηρίξετε. Τώρα, μην κάνετε φτηνή δημαγωγία. Βεβαίως, όταν φτάνει το Σπίγκελ και η New York Times να μιλάνε για διαγραφή χρέους, εσείς πρέπει να κρύβεστε. Να σε διώξει θέλει. Πρέπει να κρύβεστε. Σε εξωθήνα διότι... λες αυτά. Ναι, αλλά δεν μιλήγει. Πρέπει να κρύβεστε. Έλα, σου διότι, πει ο κύριος που είναι από τη Γερμανία. Θεωρείται έγκλημα το να ζητάει κανείς διαγραφή χρέους. Και σας λέω, ειλικρινά, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει βάλτε μια τέτοια παρακαλώ. Και αν την επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός, όλοι πρέπει να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι εθνική προσπάθεια και αφορά την επιβίωση της χώρας. Τα χρέη μας, την επιβίωση της θα χώρας. Έχουν το λαό τους να πεινάει και θα κόβουν δεν, το δικό όχι, σου κυρία χρέος. Βούλτευση, όχι, κυρία Βούλτευση. Αυτό που λέμε εμείς... Η Σλοβακία που σου κόψει το χρέος. Ακούστε, κυρία Βούλτευση, αυτό που θέλουμε εμείς... Η Σλοβακία που έχει 300 ευρώ μισθό θα δεν ακούτε. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι σωτήριο για όλη την Ευρώπη. Διότι η διαγραφή χρέους σήμερα στην Ευρώπη είναι διέξοδος. Είναι διέξοδος. Γιατί αν το είχε κάνει πριν τον πόλεμο αυτό, δεν θα φτάναμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τώρα χρειαζόμαστε διαγραφή χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, θα ακούσετε τους συμπολίτες μας. Συγγνώμη, αλλά δεν μου έχετε απαντήσει στα δύο βασικά που ρώτησα. Είπα να μου πείτε τουλάχιστον ένα σκληρό μέτρο που θα. Δεν θα κάνετε άλλο ερώτημα όμως μετά. Εντάξει. Και ποιος είναι πλούσιος, αυτό δεν μου απαντήσατε. Βλέπετε ότι... Ποιος είναι πλούσιος ότι... στην Ελλάδα δεν μου απαντήσατε, αυτό είναι βασικό. Κοιτάξτε, ποιον θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ πλούσιο. Όλοι ξέρουν ποιοι είναι πλούσιοι. Όχι, όχι. Εγώ δεν το ξέρω. Θα μου βάλετε τώρα ένα κριτήριο να σας πω. Αυτός που έχει εισόδημα από εκεί και πάνω είναι πλούσιος και από εκεί και κάτω είναι... Έτσι είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα. Οι φορολογικοί συντελεστές καθορίζουν με το πώς είναι ο πλούσιος. Όχι. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι κλιμακωτοί. Και ανάλογα με το εισόδημα πληρώνει ο καθένας. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι είναι άδικοι. Επιβαρύνουν τη μισθωτή εργασία και μάλιστα αυτόν ο οποίος έχει πολύ μικρό εισόδημα έναντι αυτόν που έχει πλούτο. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε να ελέγξουμε τις λίστες, βεβαίως, όλες αυτές που αναφέραμε πριν, διότι είναι φοροδιαφυγή, κρύβεται μέσα εκεί φοροδιαφυγή. Δεν λέω ότι όλοι είναι, έχουν φοροδιαφύγη. Και δεν θέλετε να πείτε προεκλογικά, γιατί θα χάσετε ψήφους. Αν πείτε από ποιο ποσό και πάνω, θα είναι ο μεγάλος φορολογικός συντελεστής. Μα κύριε Λαφαζάνη μου, το ερώτημα που σας έκανε ο συμπολίτης μας είναι το πιο απλό ερώτημα. Βεβαίως. Πάνω από ποιο ποσό πάμε στο μεγάλο συντελεστή. Γιατί δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε γιατί είναι προεκλογικός χρόνος. Θα μας το πείτε ένα μήνα μετά τις εκλογές. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι, διότι. Γιατί κανείς σας δεν λέει τα δυσάρεστα αυτό, πριν. Όχι, όλοι όχι, πριν μας χαϊδεύετε. Όχι, δεν χαϊδεύουμε κανέναν. Έρχεται ο λογαριασμός. Δεν χαϊδεύουμε κανέναν. Το να πούμε ότι θέλουμε δίκαιο. Και δεν το λέω μόνο για εσάς. Προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει. Τα ίδια έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Όχι τα ίδια. Τα ίδια έκανε και το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Αφήστε τα ίδια. Δεν μας λέγατε κανένας. Αφήστε τα ίδια. Από όλοι τα γνώριζαν όλοι οι Όλοι μας λέγατε πριν τα ευχάριστα. Όλοι πριν είστε στην επαναδιαπραγμάτευση. Όλοι ακούσατε προηγουμένως. Ακούσατε τα ζάπια δεν Ακούσατε κύριε Χατζηνικολάου προηγουμένως, αν λέω ένα μόνο ζάπι. Ευχάριστα πράγματα. Μπράβο. Λέω ρεαλιστικά πράγματα. Εντάξει. Και πράγματα που μπορούν Ελάτε. Να γίνουν. Όνομα και ερώτηση. Ονομάζομαι Βασίλης Κόκαλης, είμαι 34 χρονών και ιδιωτικός υπάλληλος. Μια μικρή εισαγωγή για αυτό που θα πω μετά. Μέχρι σήμερα μεγάλωσα με τους, μάλλον μέχρι το 2010, μεγάλωσα με τους μύθους του Εσώπου. Αυτό αντιλαμβάνομαι σήμερα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω και μία φράση από τον τουρισμό τον ελληνικό. Ζω το μύθο μου. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι μυθικά. Είναι μυθικά. Είναι μυθικά. Αυτό που θα πω εγώ ουσιαστικά είναι θα χρησιμοποιήσω μία φράση που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα όλοι αυτοί που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Ανεξαιρέτως. Αυτός που θα παραλάβει το χαρτοφυλάκιο, θα παραλάβει και καμένη γη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή θα δούμε μία δημιουργική πολιτική και επιτέλους μια ανάπτυξη. Σε ποιον απευθύνεστε? Στον κύριο Λαφαζάνη, επειδή προφανώς θα είναι και η μελλοντική κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο. Πού σου φάνηκε? Αυτά ακούμε. Δημοσκαπήσεις με 11%. Δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του άνθρωπος. Κύριε Λαφαζάνη, μια σύντομη απάντηση. Το 11-12 να αποφασιστεί. Όχι. Όταν μας δίνουν στο 3 εμάς. Αυτό το λέω και εγώ σε ημερίδες πολλά χρόνια. Χαίρομαι να μην το λέτε λοιπόν έτσι. Πού δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις προπαγάνδας. Λοιπόν, δώστε κύριε Λαφαζάνη μια σύντομη απάντηση. Τις ξέρετε και πολύ καλά. Παρακαλώ. Δεν θα πω. Μην έχουν τόσο αναποφάσεις τους. Το ξέρετε. Δεν θα πω για καμένη γη, διότι η χώρα έχει ρημάξει. Και το βλέπουμε. Επομένως, το τι θα παραλάβουμε το γνωρίζουν όλοι και το γνωρίζει πρώτα απ' όλα ο ελληνικός λαός, διότι 4 χρόνια τώρα είδε και γνώρισε τη λαϊλασία. Και πώς θα φτιάξετε εσείς? Εμείς προσπαθούμε να βρούμε την παγίδα όμως. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να δούμε την παγίδα, γιατί δεν κάπου πρέπει θαύματα. Να κρύβεται μια παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η παγίδα είναι όλα από τόσο ευρώ. Καλά έτσι όπως ναι. τα λέτε και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι τόσο καλά. Αλλά είναι δύσκολα. Φοβόμαστε πια και προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η παγίδα. Κοιτάξτε, παγίδες υπάρχουν πάντοτε. Και τα πράγματα δεν είναι ναι, καθόλου ευχάριστα, ούτε εύκολα, είναι πολύ δύσκολα. Η χώρα αυτή χρειάζεται ανόρθωση. Αυτό δεν γίνεται με θαύματα, ούτε με λόγια. Θέλει μια σκληρή δουλειά, σκληρή προσπάθεια και ένα καλό σχέδιο. Ένα προοδευτικό σχέδιο για να μπορέσουμε να βγούμε πέρα. Ο θετικός δείκτης ανάπτυξης λέμε, πότε θα έρθει σε αυτόν τον τόπο? Ζούμε 7 χρόνια κατοχή. Μα είμαστε μια χώρα, είμαστε αχρέα που ζούμε 7 χρόνια κατοχή. Συγγνώμη κύριε, αλλά το τρίτο τρίμηνο ήμασταν πλέον σε ανάπτυξη. Πριν γίνει πότε θα τη δούμε εμείς, πότε θα τη δούμε? Μα εννοείται ότι πρέπει να φτάσει στο λαό. Ακούστε, εννοείται, ένα ηρέμησε. Εννοείται ότι αυτό πρέπει να φτάσει στο λαό, γιατί αλλιώς δεν είναι ανάπτυξη. Όμως, πότε όμως? Πρέπει, με αυτό λέμε, ότι πρέπει αυτό το πράγμα για να εμπεδωθεί, χρειάζεται και ένα δεύτερο τρίμηνο. Το οποίο ήταν το 2015, ήταν η έναρξη της ανάπτυξης. Ναι, αλλά όλα ακούμε ένα ήταν και θα είναι, παιδιά, κύριε Βουλτεύση. Το ξέρω, ναι. Μα δεν ακούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια αλλά είναι? Αλλά εσύ πιστεύεις ότι θα φτιάξουν 6 τράπεζες? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Μα υποσχόνται ότι θα κάνουν 6 τράπεζες. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι αυτό που βλέπω κάθε μήνα. Ούτε για μία. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι αυτό που μου κόβεται κάθε μήνα το μισθό μου και τους φόρους που πληρώνω. Τράπεζες, μπράβο. Έξι τράπεζες, λέτε. Θα παραμείνει κομμένος αυτό το πάνε. Είναι πραγματικά εγκατάλειψη της λιτότητας. Με τι λεφτά μεγάλη, δεν μεγάλη διαγραφή. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ναι, θα διακόψει η Σλοβακία αυτά. Και μια προσπάθεια ανόρθωσης με επενδύσεις. Έκανε μεγάλη δήλωση. Κύριε Χατζηγόρα, συγγνώμη, έκανε μια μεγάλη δήλωση απόψε και είδησε ο κ. Λαφαζάνης. Η πρώτη φορά που λέγεται από στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ ότι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι στην κατάσταση που είναι και το ξέρουμε. Δεν θα πούνε μετά στη δήλωση που έκανε στον κύριο ότι δεν ξέραμε τι παραλάβαμε, θα παραλάβουμε. Το ξεκαθαρίσατε απόψε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είδηση το θεωρείτε αυτό? Μεγάλη. Εσείς δεν ξέρετε τι υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Εγώ δεν είμαι λογιστής. Όχι, δεν είμαι λογιστικό. Δεν είμαι πολιτικός, εγώ δημοσιογράφος. Θα παίρναμε έναν λογιστή να το ελέγξει. Όχι. Δεν είναι θέμα λογιστικό. Λοιπόν, να ακούσουμε τον συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο το πάνελ και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το όνομά σας? Αποστόλης Ασημακόπουλος, ήμουν δημοσιογράφος παλιά.
Αυτή τη στιγμή δουλεύω αυτοκινητιστής, ελεύθερος επαγγελματίας. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, κυρία Βούλτευση, σαν εκπρόσωπο της κυβερνήσεως. Πριν μιλήσαμε για τα πρωτογενή πλεονάσματα και μιλήσαμε και για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των δικτών. Αρχικά θέλω να πω την αντίφαση που υπάρχει στο συνδυασμό των δικτών λοιπόν, αυτών που αναφέρουμε, όπως και η ρυθμή ανάπτυξη που λέμε ότι και αργότερα θα είναι και πιο αυξημένη κτλ. Όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται, ας πούμε, το μήνα Νοέμβριο 1,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι αντιφατικό. Δεν μου κάθεται καλά. Δείχνει ότι κάτι δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα σωτηρίας και το μονόδρομο που αναφέρεται, κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί πέρα θα μιλήσω και σε προσωπική βάση. Αυτή τη στιγμή είμαι αυτοκινητιστής, έχω ταξί με τον αδερφό μου μαζί. Και πραγματικά πάνω μας εξαφανίζεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Δουλεύουμε να βγάλουμε, και αν βγάλουμε 20 ευρώ την ημέρα, με μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη επικινδυνότητα. Και δυστυχώς τα έξοδα με το 26% από το πρώτο ευρώ, με το 0% αφορολόγητο. Και όλα τα προβλήματα με την προκαταβολή το 55% για τον επόμενο χρόνο συν το φόρο επιτηδεύματος, μας διαμορφώνουν δηλαδή έσοδα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε τη ζωή μας μπροστά. Έχουμε και σε αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Χακάλη, για το δημογραφικό μετά. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ λοιπόν να ζήσω όταν μένουν 4.000 και να τα βγάλω πέρα, να πληρώσω όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου? Ναι, να απαντήσω. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα και να μου απαντήσετε ολοκληρωμένα, παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε με αυτή την απάνθρωπη φορολογία που έχετε διαμορφώσει στους απλούς. 4.000 ετησίως εννοείται. Ετησίως μου μένουν και να μπορέσω να ζήσω. Λοιπόν, είστε ελεύθερος παντρεμένος, συγγνώμη. Είστε ελεύθερος παντρεμένος. Αναγωνιασμένος. Και αυτό με φρενάρει να προχωρήσω παραπέρα. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ταυτόχρονα στον εργασιακό χώρο, όπου εκεί κυριαρχούν οι συνθήκες εκμετάλλευσης πολλών ώρων εργασίας, πληρωμόνοι, μη πληρωμόνοι, με καθυστερήσεις πληρωμόνοι, να τα λέμε όλα αυτά. Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς οι δύο οι άνθρωποι που έχουμε αναγωνιαστεί να προχωρήσουμε τη ζωή μας και να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιο σχέδιο με μια ελπίδα. Να είναι καλό ο πατέρας και η μάνα οι οποίοι συνεισφέρουν έτσι, με τα πετσοκουρεμένα και αυτά που παίρνουν, που πλέον έχουν φτάσει σε σημείο να μην μπορούν να πάρουν και φάρμακα. Δεν είναι τραγικά. Τα πράγματα αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε μέρα εγώ το βιώνω. Αντιμετωπίζω διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων, λιγότερων πλέον στο ταξί, αλλά από πρώτο χέρι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι σαφέστατο αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολα, όντως. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει όμως και η αλληλουχία και η σύνδεση μεταξύ λόγων και έργων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ανακολουθία. Θέλω λίγο πολύ να μπορέσετε να μου πείτε κάποια πράγματα για αυτά. Πώς μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου και να προχωρήσω να αποκαταστήσω τη ζωή μου σε φυσιολογικά πράγματα που γίνανε πολυτέλεια. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω τίποτα από αυτά που λέτε. Δυστυχώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και ήταν ανάγκη με τρομερές θυσίες που τις κάναμε όλοι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο η χώρα να επανέλθει σε μια κανονική κατάσταση, να μπορεί να δανείζεται, να μπορεί να υπάρχει. Άρα δεν αρνείται κανείς ούτε τις θυσίες, ούτε τα προβλήματα, ούτε ζει κανείς σε άλλο πλανήτη. Είναι γεγονότα αυτά. Η χώρα υπέστη μεγάλα δεινά. Όμως, το άλλο που ακούμε τώρα, αυτό λέω, εμείς λέμε, φτάσαμε ως εδώ, το σταθεροποιήσαμε και τώρα πάμε παραπέρα. Κοιτάμε να δούμε κάτι. Υπογράψαμε τη συμβάση για τους υδρογονάνθρακες, που ξέρω εγώ, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λένε ότι θέλουμε δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό και εννοούν αλατσάβες κάτι. Κάναμε δηλαδή μια σειρά κινήσεις, μπόρεσε η χώρα να ξαναβγεί, να δανειστεί. Γίνανε πράγματα που πριν 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Απορροφήσαμε όλα τα κοινοτικά κονδύλια. Δίνουμε μία μάχη. Δεν λέει κανείς ότι έγιναν όλα τέλεια ή εντάξει, ότι λύθηκαν όλα. Συμφωνώ δεν το και όλη η πολιτική αυτό είναι ότι δεν κάναμε και λάθη και τα λοιπά. Όχι, θέλω να πω, όχι, αυτό δεν ουσία, το έχεις ακούσει και πολλές φορές. Όχι, απλά θέλω να πω ότι η ουσία και η πραγματική οικονομία είναι αυτή που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, σωστά. Και αυτό που ο κ. Χαϊκάλης, αλλά πες μου σε παρακαλώ. Για την τσέπη του, πρέπει να κοιτάξουμε και το αν θα μπορέσει να πες μου σε παρακαλώ. Μπορεί να λέει ο κ. Χαϊκάλης ή ο κ. Λαφαζάνης να κοιτάξουμε την τσέπη. Με τι λεφτά θα σου γεμίσουν την τσέπη ο κ. Χαϊκάλης και ο κ. Λαφαζάνης? Την ίδια είναι ευκολία, απλό. Με την παραγωγική ευκολία. Εγώ δεν ήρθα να σου πω ότι θα σου γεμίσω την τσέπη με λεφτά. Κάτι, με σου είπα σταθεροποιώ και πάω λίγο παραπέρα. Εντάξει, το δεν δέχομαι, το είπα αυτό. Δεν μπορώ όμως να λέω ψέματα. Να μην πω αυτό το οποίο ζω, το οποίο πραγματικά είναι αδιέξοδο. Αφενός και αφετέρου, όταν ακούω ότι ας πούμε δίνονται λεφτά. Αλλά να σου πω κάτι. Ή δεν ζητάτε λεφτά που χρωστάνε κάποιοι. Αλλά όταν σταθεροποιείται μια κατάσταση, κοιτάξτε παιδιά, όταν σταθεροποιείται μια κατάσταση και υπάρχει μια ηρεμία, τότε έρχονται και χρήματα. Δεν μπορεί όταν είμαστε μονίμως αναταραχή, σα είπα πριν με το που προκύρει
αποδείχθηκαν οι εκλογές, ακυρώθηκαν, έγιναν 50% περίπου ακυρώσεις είχαμε στις κρατήσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Το 12 δεν ήταν το ίδιο, δεν προκαλέσαμε τίποτα εμείς. Το 12 είχαν γίνει, είχε μια κουμπαρά 130 δισεκατομμυρίων. Την κυβέρνηση Παπαδήμου, λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Την κυβέρνηση Παπαδήμου, ναι. Γιατί την ανατρέψατε. Ανατρέψαμε και την κυβέρνηση Παπαδήμου, όχι μόνο τον Παπανδρέου, παιδιά. Εμείς είμαστε ανατροπής κυβερνήσεων. Λοιπόν. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, μετά επενδύσεις. Πώς θα γίνουν επενδύσεις, βρε παιδιά, και πώς θα γίνουν θέσεις εργασίας όταν ακούγονται όλα αυτά τα εξωφρενικά πράγματα. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει. Πάντως, όταν του αλλάξει το φορολογικό σύστημα, όταν του λύσει τη γραφειοκρατία, όταν μειώσει το κόστος ενέργειας, μπορεί να λες ό,τι θες. Λέτε πώς θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν έχεις λεφτά να δώσεις. Άρα μην παρεμβαίνεις. Το κόστος παραγωγής δεν είναι στο μισθό. Είναι στην ενέργεια, είναι στη γραφειοκρατία, είναι στο φορολογικό, είναι στις μεταφορές, είναι σε άλλα πράγματα. Τα έξω το μισθό. Εντάξει τώρα. Μα αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα. Όταν, εγώ ξέρω ότι όταν υπογράψαμε τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σας μιλάγαμε εμείς για την τροπήση, εσείς λέγατε δεν έχουμε ούτε πετρέλαιο. Να ακούσουμε μερικούς ακόμη συμπολίτες μας. Παρακαλώ. Εμείς τους υδρογονάνθρακες δεν θα τους τιτλοποιήσουμε σε δολάριο. Δεν είμαστε τρελοί. Να το ξέρω. Αυτό καταλάβατε εσύ. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Ονομάζομαι Γκρέγκης Δημήτρης. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιούμε στον χώρο των κατασκευών και έρχομαι από την Καλαμάτα Μεσσηνίας. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό, το πολύ ένα λεπτό, να κάνω το ερώτημά μου. Δεν μ' αρέσει που διαβάζεις, αλλά οκ. Okay. Προτιμώ να τα πεις όπως τα νιώθεις. Τα έχω γράψει όπως τα νιώθω. Όταν μου πέρατε ότι μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Εντάξει, καλά. Ο πλούτος κατά κόρον παράγεται και δημιουργείται σε όλη τη γη, ιδίως στους ιδιωτικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής. Κέρδη για όλους. Στο κράτος, εισρωή φόρων για τη λειτουργία του. Στην κοινωνία, ευημερία. Θέλω να κάνεις ερώτημα. Θα το κάνω. Γιατί σύντομα. Τώρα διαβάζεις γενικότητες και εδώ έχουμε ειδική συζήτηση για την οποία θέλω να παρέμβεις με ερώτημα. Θα παρέμβω. Με σημαντικό ερώτημα θεωρώ. Τι βλέπω εδώ, κάνεις διακήρυξη τώρα. Μας λες πώς παράγεται ο πλούτος, πρωτογενής, δευτερογενής, πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Πες την ερώτηση να τελειώσουμε. Δες πόσοι περιμένουν να ρωτήσουν. Σήμερα όλοι οι τομείς, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής της οικονομίας, έχουν πληγίδες ανάλογα. Σε αντιδιαστολή με τη τυφλή εργαφειοκρατική διοίκηση και την αδυναμία των πολιτικών οργανισμών να παράγουν πολιτική και όχι ξύλινα κείμενα. Η ερώτηση, κύριε και κυρίες. Τι θα κάνει το κόμμα σας στις επόμενες 100 ημέρες για την αποποινικοποίηση του κέρδους στην κοινωνία και ποιες ταχύτατες ενέργειες για την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ κύριε Γατζηνικολάου. Καλή ερώτηση. Το ξέρω. Το ξέρεις. Αλλά δεν την κάνεις, μου βγάζεις την ψυχή. Ήθελες εισαγωγή. Ποιος να απαντήσει. Μακάρι όλοι δεν γίνεται. Όλοι δεν γίνεται. Διάλεξε. Ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Χαϊκάλης. Κύριε Λαφαζάνη. Ο κύριος τη χώρα. Που ίσως συγκυβερνήσουν τη χώρα το επόμενο διάστημα. Κράτησες. Συμβιώνω με ικανοποίηση ότι όλοι σχεδόν προεξοφλούν μια νίκη και μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και το σπίτι λοιπόν, μαζί. Όχι, ναι, κύριε Αμπούλτευση. Έλα τώρα. Εγώ ήτανε το είπα πολύ του ωραίο αυτό με το σπίτι. Να προεξοφλήσει. Να πανηγυρίζεις για τα έντυπα της Μέρκελ τώρα. Καλά, εσείς μιλάτε για πανηγύρια. Για το 2000 θα βγαίνατε κυβέρνηση και πανηγυρίζανε στην Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέω. Και εμείς θα σου πω τι πήρανε, γιατί είναι και μικρά παιδιά στην Εξέδρα. Δεν κερδίζει. Μία σύντομη απάντηση, κύριε Λαφαζάνη. Αν το Σπίγκελ λέει να διαγραφεί το χρέος. Εγώ δεν όχι στην κυρία Βουλτεπτή, στον συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εδώ δεν ποινικοποιείται το κέρδος. Ποινικοποιείται η ασίδωσία, το υπερκέρδος, η εκμετάλλευση, οι τρομακτικές ανισότητες στην κοινωνία μας, η διαπλοκή, η διαφθορά. Αυτά λοιπόν πρέπει να εξαλειφθούν. Θα να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που βαραίνουν την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Ασφαλώς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα συμβάλλει καθοριστικά. Και νομίζω ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέτωπο για να ανοίξουμε αυτό τον καινούριο προοδευτικό ανορθωτικό δρόμο για τη χώρα. Μία φράση ο κύριος Χαϊκάλης. Η ποινικοποίηση του κέρδους δεν νομίζω ότι υπάρχει. Η ποινικοποίηση του επιχειρήν όμως κατά έμεσο τρόπο υπάρχει. Αυτό είναι ένα μα θέμα αυτό εννοεί ο συμπολίτης. Αυτό όχι, γιατί πάτε για επικοινωνία του κέρδους. Άρα το επιχειρήν, όντως, και θα σας πω ότι στα παλαιότερα χρόνια η Ελλάδα, οι Έλληνες ήταν επιχειρηματίες. Είχαν ανοιχτό μυαλό.
τους ενδιέφερε τον το επιχειρήν. Κάποια στιγμή ήρθε το σύστημα και άλλαξε και ξαφνικά κρατικοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα την δεκαετία του 80 κατήχε στο ποσοστό διανομής φαρμάκων το 85%. Σήμερα έχει το 15%. Άρα εδώ μιλάμε ότι η συμβολή του κράτους ήταν παρεμβατική με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει το επιχειρήν και δημιούργησε κρατικούς φορείς οι οποίοι ξαφνικά σιγά σιγά διαλύθηκαν. Σε αυτό το τομέα εγώ θα συμφωνήσω. Αυτό τι σημαίνει, και το έχουμε πει, ότι χρειάζεται μια αστική δημιουργία μια αστική τάξη με μια αστική συνείδηση η οποία να λειτουργεί με γνώμονα αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης, όχι με την ασυδοσία. Δεν λέει αυτό ο κ. Λαφαζάνης, δεν μιλάει για αστική τάξη. Όχι, λέω την ασυδοσία μιλάω, κύριε Τσεχαζή. Καθόλου ο κύριος Λαφαζάνης περί αστικής τάξης. Εγώ μιλήσα, λέω αστική τάξη πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι άλλο η αστική τάξη με αστική και εθνική συνείδηση και άλλο και τελείως διαφορετικό πράγμα. Ούτε με υπεραστικό λεωφορείο δεν θα περάσετε έξω από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λέτε. Όχι, δεν γίνεται. Σας εξηγώ ότι λέμε πώς πρέπει και όχι. Δεν γίνεσαι. Λοιπόν, ναι, δεν θα γίνει. Και εγώ μιλάω για το πώς θα πρέπει. Μα είπα ότι ταιριάζει. Όχι, σου λέω. Πάμε 150.000 φορές. Εγώ μιλάω το πώς θα αναπτυχθούν όχι επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά αστικές τάξεις. Είναι τελείως. Αστική τάξη τελείως είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι άλλο τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία οδηγούν στην ασυδοσία και άλλο το να υπάρχει μια αστική τάξη. Μα εδώ ο Λαφαζάνης θέλει να δώσει το σκηνή να του πει. Σα είπα ότι είμαστε. Μα έχουμε διαφορετικό. Σα είπα ότι είμαστε αδελφά κόμματα. Κάτι σα είπε κανεί δύο πράγματα. Δεν έχουμε διαφορέ. Είναι ορισμό τη τρομοκρατία. Σα το είπα αυτό το πράγμα. Τρομοκρατία το επιχειρήν. Αλλά την αποποινικοποίηση του επιχειρήν συμπασχόμαστε απόλυτα με την Ελλάδα. Λοιπόν, ελάτε. Το όνομά σα και το ερώτημά σα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και το ερώτημά μου, μιας από τη Βουλή. Πώς ονομάζεστε? Τάσος Μπάλκος. Ναι. Μιας και βλέπω ότι δεν έχουμε χρόνο, θα πάει μόνο στον κύριο Λαφαζάνη, μιας και είναι ο εκπρόσωπος εδώ πέρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με συγχωρείς, φίλε μου, σε καταλαβαίνω πολύ. Θες την επόμενη κυβέρνηση να τη ρωτήσεις. Όμως εδώ δεν είμαστε σε ένα δικοματικό τραπέζι. Και πρέπει να υπάρχει ισότιμη συζήτηση. Την θα προετοιμάσει για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, αλλά με συγχωρείς, δεν έχω πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε κιόλας. Γιατί ξέρεις, λοιπόν, κάτι την ερώτηση σας. Να αντιπαρατεθούμε. Αλλά δεν είμαστε εδώ πέρα μαϊντανοί να ακούμε το Λαφαζάνη και τη Βούλτευση να κονταραχτυπιούνται. Κάντε την ερώτηση. Μην νομίζετε ότι του βάλαμε εμείς τους ανθρώπους. Παρακαλώ. Σε καμιά περίπτωση. Σας παρακαλώ. Το ξεκαθάρισα. Το προσβάλλετε όμως. Είχατε. Δεν σας προσβάλλω καθόλου. Μα τι λέτε τώρα. Είχατε. Εγώ σας παρακαλώ. Καθόμαστε μισή ώρα εδώ και ακούμε. Τι λέει ο κύριος Λαφαζάνης, τι λέει και Βούλτσος. Ωραία. Βεβαίως. Είσαστε ο δικοματισμός. Σωστό. Να ακούσουμε το συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε. Μόνο τώρα με τη στάση σας, παρόλο τις δημοσκοπήσεις, οδηγήσατε τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Λόγω της προεδρικής εκλογής, όπως βρεθήκατε. Τώρα, δεν έχετε ακόμα ξεκαθαρίσει με ποια κόμματα συγκεκριμένα σκοπεύετε να συνεργαστείτε. Σε περίπτωση που είναι μεγάλο το ποσοστό της περίπτωσης, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, όσον αφορά την κοινή γνώμη, ότι δεν θα βγείτε πρωτοκόμμα και θα χρειάζεται να κάνετε συνεργασία. Όχι πρωτοκόμμα. Πρωτοκόμμα θα βγουν. Πρωτοκόμμα θα βγουν αυτοδύναμοι. Δεν θα βγείτε αυτοδύναμοι. Αυτό, ναι, κατάλαβα. Ναι. Τι θα πείτε όταν οδηγήσετε τη χώρα σε μια κατάσταση ακυβερνησίας? Θα πείτε ότι εντάξει, δεν το ξέραμε, δεν φταίγαμε. Γιατί ακόμα δεν μας έχετε πει τίποτα με ποιους θα συνεργαστείτε συγκεκριμένα. Αυτό, μια απάντηση με ποιους θα συνεργαστείτε. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε συνεργασίες. Δεν έχουμε την αλαζονία ούτε τον κομματικό πατριωτισμό να μην θέλουμε να συνεργαστούμε με κανένα λίμωνο. Και αυτό το έχουμε δείξει. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν συνεργασιών. Από εκεί και πέρα, οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται με ένα κοινό παρανομαστή. Με το ΠΑΣΟΚ, με το Ποτάμι, όπως σας είπα, και με το νέο κόμμα που ιδρύει ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν έχουμε κοινό προγραμματικό πεδίο. Ένα ελάχιστο κοινό προγραμματικό πεδίο. Εμείς είμαστε μια δύναμη που θέλουμε να πάμε τη χώρα σε ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό προσανατολισμό. Με αυτά τα κόμματα και τις δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι οι δυνάμεις της αριστεράς. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε όμως ότι βλέποντας την κατάσταση ο ελληνικός λαός θα μας δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το αντιμνημονιακό, το αντιμνημονιακό προοδευτικό μας πρόγραμμα. Τι του λέτε τώρα του λαού? Ότι αν δεν σας δώσει αυτοδυναμία θα του κάνετε συνέχεια εκλογές για δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν. Την αλήθεια, κυρία Βούλτεψη. Την αλήθεια, λοιπόν, κύριε Βούλτεψη. Το είπε και ο αρχηγός σας Θεσσαλονίκη. Θα κάνει εκλογές, είπε ξανά. Ακούστε, δεν είναι σημαία ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, θα κάνετε εκλογές. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ούτε με τον κύριο Βενιζέλο που συνεργαστήκατε εσείς.
συνεργαστήκατε ούτε με τον κύριο Παπανδρέου, ούτε με τον κύριο Ποτάμι. Και να σας πω γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να ακούσετε, να ακούτε κιόλας. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα. Δεν πρόκειται λοιπόν να εφαρμοστεί αντιμνημονιακό πρόγραμμα με τον Βενιζέλο, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου και με τον Θοδωράκη. Γι' αυτό ζητάμε από τον λαό να μας δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλιώς, και θα μας δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν δεν σας δώσει. Και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ούτε για πρώτη, να είστε σίγουροι. Με το λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Ελάτε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα πορεία. Όχι πάλι Πασόκ. Είτε το ένα είτε το άλλο, ούτε κεντρώα κόμματα όπως μας εξήγησε η κυρία Λιμπεράκη. Αν συνεργαστεί με μία από αυτές τις δυνάμεις, άλλη... Παναγιώτη, αν συνεργαστεί, κυρία Βούλτευση, χρειάζεται μια άλλη κάνετε συνεχώς φασαρία. Εάν, για να έρθω στο ερώτημα του συμπολίτη. Κάνε την ερώτηση λοιπόν. Σας παρακαλώ, μαντάμε ένα λεπτό. Λοιπόν, ρωτάω. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Ούτε ερώτηση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, κάνω το εξής. Εάν αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας αποφασίσει με μία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που μόλις απορρίψατε εσείς εδώ. Να συνεργαστεί. Μα δεν τις απορρίπτω εγώ. Όχι, άλλο ρωτάω. Ο κύριος Τσίπρας σας απορρίπτει κύριε... συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι δικιά μου άποψη. Δεχτείτε αυτή. Ότι πλέον είστε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να οδηγηθεί στην εξουσία αύριο. Με αυτούς τους όρους σας μιλάμε τώρα. Ναι. Και λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας και αριστερά έλεγε ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ. Εντάξτε, και μου είχε έρθει Κοτσάνη τώρα εντάξτε, και μου βγήκε συνέντευξη με Ευαγγέλιο το ΝΑΤΟ. Αφήστε τώρα, αφήστε τώρα. Όχι, δεν τα αφήνω. Όχι, δεν υπάρχουν γιατί να τα αφήσω. Αυτά γιατί είναι δικές τις φαντασιώσεις. Όχι, δικές τις φαντασιώσεις. Εμείς λέμε που πιστεύετε ακόμα ότι, λοιπόν, δε, ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ άλλο είναι... με ρωτήσατε. Το... Κάτσε, άλλο με ρωτήσατε. Τρελαίνει. Άλλο με ρωτήσατε. Άλλο... Απαντήστε. Εγώ... Απαντήστε. Εάν ο Τσίπρας πάει αύριο με το ποτάμι και κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, θα φύγετε από το από κόμμα. Φύγω. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι λέτε τώρα κύριε Χατζή. Εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας το λέει αυτό. Δεν το λέω μόνο εγώ. Ότι δεν θα φύγετε. Δεν, λέω... δεν είναι μία... Σας παρακαλώ, μα είστε συλλογική. Δεν ακούτε. Είναι συλλογική θέση και απόφαση. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση, παρακαλώ. Αυτό που αντιλαμβάνεται όλος ο ελληνικός λαός, παρακαλώ. Ότι δεν ταιριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ, εσείς δεν θέλετε να το καταλάβετε. Κύριε η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει. Βάλτε μια κυρία τελεία. Λιμπεράκη είπε θα πάει και με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε κομμουνιστικό κόμμα. Δεν θα πάμε. Είσαστε οπορτουνιστές. Δεν θα δώσουμε τη χώρα κυβέρνηση. Έχουμε ευθύνη. Είμαστε μια δύναμη που έχει ευθύνη. Και σημαία ευκαιρία. Να πηγαίνουμε με οποιονδήποτε για να κυβερνάμε και να είμαστε σε καρέκλα. Δεν παίζετε έτσι στο παιχνίδι. Δεν θα πείτε εμάς ότι θέλουμε καρέκλες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το... Εμείς είμαστε τελείως δηλαδή καινούργοι. Δηλαδή το Πασόκ, κύριε Χατζή, θα γίνει αντιμνημονιακό μετά τις εκλογές. Ή θα γίνει αντιμνημονιακός ο κύριος Παπανδρέου. Όχι. Ή το ποτάμι. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να ξανασκεφτείτε. Πώς θα κυβερνήσουμε λοιπόν και με μνημόνιο και χωρίς μνημόνιο και έτσι και αλλιώς και δεν πειράζει και πάνω και κάτω δεν γίνονται αυτά. Εφόσον δεχόσαστε αυτό, μια κυβέρνηση εθνικού. Τι έχουμε εγώ να κυβερνήσω, επάνω. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Επειδή μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού μετά τις εκλογές, όπου να αποτελείται από όλα τα κόμματα, θα μπορούσε να υπάρξει με γνώμονα από το εθνικό συμφέρον και να πάμε σε εκλογές. Αντιδημοκρατικό αυτό. Αντιδημοκρατικό είναι. Αλλά τι είναι. Γιατί θα πάνε όλα τα κόμματα μαζί, θα αποφασίζουν ότι γουστάρουν και να συγκλίνουν όλοι σε προγραμματικές δηλώσεις. Λες. Να συγκλίνουν όλοι σε μία απόφαση. Αυτό είναι η κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Να πάμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε πώς θα πάμε στους δανειστές. Όχι ένα κόμμα, αλλά πέντε, εφτά, όσα μπουν στη Βουλή. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μπορούμε να ακούσουμε ένα-δυο συμπολίτες μας ακόμη. Γιατί θα πρέπει κάποιοι να κύριε Χαϊκάλη, αυτή την περίπτωση. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Γιώργος Μπάκουλας ονομάζομαι, 29 χρονών, ιδιωτικός υπάλληλος. Μια βασική ερώτηση που θέλω να κάνω, που πιστεύω όλος ο λαός διερωτάται, στον κύριο Λαφαζάν και στον κύριο Χαϊκάλη, ποιες θα είναι οι διαδικασίες, επιτέλους, να δούμε κάποιον άνθρωπο στα ποινικά δικαστήρια, κατόπιν με τις μίζες, τις Siemens, τα υποβρύχια, τη λίστα Λαγκάρτ, θα κινηθούν επιτέλους διαδικασίες, να δούμε έστω όχι έστω έναν, να δούμε ανθρώπους και πολιτικά πρόσωπα περισσότερο που είναι εμπλεκόμενα για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μια πλήρης, πλήρης διερεύνηση σε βάθος από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία απερίσπαστη θα αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Και πρέπει να αλλά τα μισά έχουν παραγραφεί. Τα άλλα μισά θα παραγραφούν τώρα μετά τις εκλογές αυτές. Και έχουν παραγραφεί. Έτσι είναι.
Γιατί έχουν παραγραφεί. Με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, για πολιτικά πρόσωπα μίλησε. Δεν έχουν παραγραφεί. Πώς δεν έχουν παραγραφεί. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι κακός νόμος, ασφαλώς. Κάκιστος. Κάκιστος, αλλά όμως εδώ πάμε σε νέα Βουλή. Η νέα Βουλή δεν μπορεί να εξετάσει τα πάντα. Πάντως θα μπορούσατε, κύριε Λαφαζάνη, τουλάχιστον γι' αυτό να έχετε συνεννοηθεί τα κόμματα μεταξύ σας. Και να κάνετε τουλάχιστον γι' αυτό να πάρετε απόφαση. Τώρα θα πάει με αναδρομική ισχύ μπορεί να ισχύσει, δεν κύριε κάνουμε Χατζηνικολάου. Πολιτική εκδίκηση. Να ισχύσει η κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος με αναδρομική ισχύ. Σε βασικά θέματα, γιατί αυτό το πράγμα έχω κάνει έγκλημα. Ο κύριο Πανούσης κουνάει το κεφάλι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως δεν μπορεί. Ζούμε σε δημοκρατική εταιρεία. Αυτά είναι αστεία πράγματα να λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Για αναδρομική συνομιλία. Ελάτε το όνομα. Να ακούσουμε, παρακαλώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παναγιώτης Σασημάκης. Όποιος άνθρωπος στερείται να ζει τη ζωή που δικαιούται, αψηφάνω όμως και κανόμενες, είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα. Αυτό καταφέρατε να κάνετε όλοι σας μέσα στη Βουλή. Να στερήσετε στον Έλληνα να ζει τη ζωή που δικαιούται. Είσαστε έτοιμοι να ζήσετε όλοι στη φτώχεια και στην ανέχεια όπως ζήσανε όλοι. Από πού βγαίνει αυτό το όλοι, βρε φίλε, από πού βγαίνει το όλοι, σε παρακαλώ. Όσοι κλέψανε, όποιος έχει τιμή καμιγιάζεται. Δεν σε κατάλαβα, είπες οι 300 της Βουλής. Οι 300 της Βουλής. Λοιπόν, ωραία. Αυτή η λογική, γι' αυτό, όπως οι, όπως οι εθνικοί ευεργέτες, Καποδίστριας και άλλοι, δώσαν τα λεφτά τους στους πολίτες, να το δώσουν και οι 300 τώρα, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε κάποιον ισότιμο με εμάς, τους φτωχούς. Το όλοι είναι πολύ βολικό. Αλλά πρέπει να μπορείτε να ζήσετε στη φτώχεια. Παραδώστε τα λεφτά σας. Φίλε μου, στη φτώχεια ζω. Δεν θα μου πεις εσύ που ζω. Στη φτώχεια ζω. Έτσι. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα. Φορολογήστε όπως ο πατέρας μου. Γνωριζόμαστε. Φορολογήστε όπως ο πατέρας μου. Στον οικονομικό πόλεμο βρέθηκα στο ΚΑΤ ύστερα από απόπειρα ξυλοδαρμού για το, να πάρουν το κινητό. Την περιουσία μου. Αυτό είχα. Ένα κινητό. Απλά θέλω να βάλω τη λογική του όλοι και όλοι και όλοι είναι εύκολο. Τον όλοι τον είμαστε υπόδικοι, με την πολιτική όλοι είμαστε υπόδικοι για αυτά που κάναμε στη χώρα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που ελπίζω η νεολαία από 18 και πάνω να μην μείνει στις καφετέριες με τους φραπέδες και τους καφέδες και να κλαίγεται για τη μιζέρια της Ελλάδας και να πάει να ψηφίσει αυτό που την αντιπροσωπεύει. Αν υπάρχει κάτι, αν το καταφέρετε. Γιατί και ο κύριος Σαμαράς, σαν υπουργός εξωτερικών, με έκανε να τρέχω για τη Μακεδονία, είναι ελληνική. Τώρα ακούω για τη Χιμάρα, ακούω για το Καστελόριζο. Και άνοιξαν τα σύνορα και ήρθαν όλοι. Τι λες τώρα, δεν τι σχέση έχει η Βόρειο Επιρώτη. Το όνομά σας. Καλά, καταλάβαμε τι θέλεις να πεις και από πού προέρχεσαι. Λοιπόν, Σαμαρά. Ναι, για τους Βόρειο Επιρώτες μιλούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Για τους Βόρειο Επιρώτες μιλούσαμε και σταμάτα τώρα, έλα. Στη φυλακή υπάρχει δωρεάν WiFi. Ναι, τώρα δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Μάλλον καταλαβαίνουμε. Αλλά ευτυχώς η Ελλάδα δεν έρχεται σε σένα. Ελάτε. Καλησπέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Καταλάβαμε. Αγαπητή κυρία Βούλτευση, σε εσάς λίγο. Προσέξτε με, ευχαριστώ πολύ. Γιατί συνεχώς μιλάτε λεφτά, λεφτά, αλλά τα λεφτά φτιάχνουν οι άνθρωποι και πίσω από αυτά οι άνθρωποι είναι, έτσι. Μία ερώτηση, η οποία μου δημιουργήθηκε κατά τη συζήτησή σας. Είπατε κάτι για τον κύριο Τόλια, ότι έκανε για έντοκα γραμμάτια που είπε και αυτά, και είπατε ότι είναι απόπειρα ταμείευσης εσωτερικού δανεισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ανατρέχω λίγο στη διακυβέρνηση που είχατε. Εσείς έχετε κάνει μειώσεις μισθών, συντάξεων, PSI, αδικήσατε φυσικά πρόσωπα ανθρώπους, δώσατε στις τράπεζες αυτά που έπρεπε, σε κάποιους νέες, υποσχεθήκατε πράγματα που δεν κάνατε. Με λίγα λόγια, απομυζήσατε από τις καταθέσεις ανθρώπων, έτσι, χρήματα. Μπορείτε να μου πείτε, και σε εσάς κύριε Λαφαζάνη η ερώτηση, γιατί το θεωρείτε αυτό ότι είναι ένας εσωτερικός δανεισμός που θα μας καταλήξει στη χρεοκοπία και ο δικός σας δεν μας κατέληξε. Μία ερώτηση είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη. Μία υπάρχει. Μάλιστα. Ελάτε, κυρία Βουλτεύση. Είναι άλλο πράγμα να συμβούν όλα αυτά τα οποία περιγράψατε και τα οποία να είστε σίγουρος ότι κι εσείς να ήσασταν στην εξουσία όταν
η χώρα φτάνει να έχει τόσο υπέρογκο χρέος και τέτοια ελλείμματα θα το κάνανε. Μισό λεπτό. Είναι άλλο αυτό και άλλο. Δεν κουρεύτηκαν με τον έμφυα οι καταθέσεις των Ελλήνων. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν έχει. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε. Όλοι που πληρώνουμε φόρους. Από άλλο δρόμο. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε. Όλοι που πληρώνουμε φόρους και όσοι έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Ξεχνάτε ότι ήταν έκτακτη εισφορά. Ναι, άλλο λεπτό. Δεν αρνούμε εγώ τίποτα από αυτά. Εγώ δεν αρνούμε τίποτα από αυτά. Προσέξτε. Αυτό είναι φορολογία η οποία επιβάλλεται. Είναι βαριά και αυτή τη φορολογία εμείς θέλουμε, βγαίνοντας από αυτή τη διαδικασία, την ελαφρύνουμε και έχει δίκιο ο κύριος. Είναι άλλο όμως αυτό που λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι όταν ρωτήσαμε τον κύριο Τόλιο, δεν έχει σημασία, συγγνώμη, θα βγάλεις ένα χαρτί, πώς θα το αγοράζει κάποιος αφού θα έχεις κηρύξει χρεοκοπία, ποια τράπεζα θα μπορεί, ποιος ξένος επενδυτής θα αγοράζει ομόλογό σου. Και είπε, δεν χρειάζεται να είναι ξένος, αρκούν οι Έλληνες μικροκαταθέτες. Και λέμε εμείς, είναι άλλο πράγμα, μην το εξισώνετε, είναι άλλο πράγμα να βγάλεις ομόλογο έντοκο γραμμάτιο και να κάνεις δανεισμό εσωτερικό και άλλο να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει η φορολογία. Πολλοί από εμάς που δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα πάντα ξέραμε, και το ξέρεις Νίκο και εσύ, τα μισά λεφτά τα βγάζαμε πάντα στην πάντα για την εφορία. Πάντα το κάναμε αυτό. Τι θα πεις, ότι εμείς πληρώναμε περισσότερο φόρο και κάποιοι. Όχι, αφού τα είχαμε, μας έλεγε είτε σε εμάς από ένα ποσό και πάνω ήταν 50%. Και το έπαιρνα κατευθείαν, σας λέω. Άρα δεν είναι το ίδιο αυτό που λέτε. Λέμε ότι εμείς ρωτήσαμε σε περίπτωση χρεοκοπίας, εξόδου από το ευρώ, πώς θα μπορέσεις εσύ να αντιμετωπίσεις ως κράτος τα έξοδά σου. Δεν είπαμε υπό φυσιολογικές συνθήκες υψηλής ή χαμηλής φορολογίας. Ναι, είπαμε θα έχεις βγει. Τι θα κάνεις. Πείτε το για να κλείσω. Θέλω να πω στους συμπολίτες μας ένα πράγμα θέλω να πω και τελειώνω αμέσως. Τελειώνω αμέσως. Υπάρχει ένα δίκαιο αίτημα. Το αίτημα να αποδοθούν ευθύνες πολιτικές αλλά και ποινικές σε όσους έχουν ευθύνη για το σημερινό κατάντημα της χώρας. Αυτή δεν είναι μόνο η πολιτική. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Είναι οι διαπλεκόμενοι και είναι και οι πρωταγωνιστές της διαφθοράς. Και εδώ το θέμα είναι ανοιχτό και υπάρχει πολιτική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι χωρίς αντίληψη ευρωβασιστική θα ανοίξει αυτό το θέμα. Αλλιώς δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και δεν υπάρχει και δημοκρατική πορεία της χώρας. Αλλιώς και τελειώνω, και αυτή είναι η θετική παράμετρο στην Ελλάδα, θα έχουμε λεπενισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τελευταίο ανάγχωμα της δημοκρατίας στη χώρα μας, το τελευταίο ανάγχωμα της δημοκρατίας στη χώρα μας που θα δώσει αξιοπρέπεια στον πολίτη και μια νέα όθηση στην πολιτική της δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το γράφει ο διεθνής τύπος, τον οποίο δεν τον διαβάζει η κυρία. Αυτός ο τύπος, της προόδου και της δημοκρατίας το λέει αυτό. Μια φράση ο κύριος Σοφιανός για να κλείσουμε. Μια φράση μετά του. Όλοι θέλετε, όλοι φράση μετά του μονολόγου του δικοματισμού. Είναι πολύ προχωρημένη ώρα. Μετά όμω του μονολόγου του δικοματισμού και των πολλών εκπροσώπων του. Κοιτάξτε, στις 25 θα ψηφίσουμε. Στις 26 όμως θα είναι εδώ τα αφεντικά της Τρόικας που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Θα είναι εδώ, είναι το θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους σκελισμένους προϋπολογισμούς, με την εποπτεία, με τον εξάμεινο έλεγχο, με τα μέτρα τα οποία θα παίρνονται. Θα είναι εδώ το χρέος και εντολές διαπραγμάτευσης έχουν λογαριασμό που θα τον πληρώσει ο λαός μας. Και θα είναι εδώ αυτές οι αγορές που στηρίζονται στο κέρδος. Και το κέρδος παράγεται από την εκμετάλλευση της υπεραξίας του εργάτη, του εργαζόμενου. Απλά μαθήματα οικονομίας για να καταλάβουμε από πού μας ήρθε η κρίση που μας ήρθε. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν υπάρχει δυνατότητα στις 26 μια λαϊκή πλειοψηφία να βαδίσει άλλο δρόμο. Υπάρχει δυνατότητα όμως ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα να εμποδίσει τη χειροτέρευση. Μάλιστα. Να εμποδίσει μέτρα που θα έρθουν. Ναι, κύριε Πανούση. Μία λέξη για τις θυσίες. Θυσία είναι αυτό που κάνεις μόνος. Όταν στο επιβάλλουν δεν λέγεται θυσία, λέγεται αλλιώς. Και κάτι για όλα τα κόμματα τα ενδιάμεσα. Εντάξει, υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά ας προσέξουν η τρίτη εντολή να δοθεί σαν από αυτούς. Γιατί αν δεν δοθεί σαν από αυτούς η τρίτη εντολή και δοθεί αλλού. Λέτε είναι... ότι η πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς μπορεί να οδηγήσει στο να πάει η τρίτη εντολή. Η τρίτη εντολή σε άλλα να πάει χέρια. Αλλού. Και αν πάει αλλού, είναι ήττα της δημοκρατίας. Επ' αυτού λοιπόν, επειδή συμφωνώ πάρα πολύ η τελευταία μου κουβέντα και επειδή για εμάς το ποτάμι το να είμαστε χρήσιμοι και να φέρουμε και καινούριους ανθρώπους στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό. Φέρετε την τρίτη εντολή. Γι' αυτό ακριβώς
Ο Σταύρος Θοδωράκης, που έχει δυνατότητα να κατέβει σε δύο περιοχές, όπως ξέρετε, προτίμησε να κατέβει στη Β' Πειραιά, που είναι η περιοχή εκείνη που έχει το μεγαλύτερα, τα ψηλότερα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι και όλες, με πεποίθηση, και γιατί θα είναι πραγματικά ντροπή για τη χώρα μας. Και γι' αυτό εμείς κάνουμε τη δύσκολη δουλειά. Λέμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ποιος θα κάνει, κύριε Λοβερντό? Ο Μπαλτάκος, ο κύριος Μπαλτάκος. Εμείς έχουμε... ρωτάτε. Λέτε ποιος θα κάνει κυβέρνηση. Θα είναι κανένας Μπαλτάκος στην άλλη βουλή. Δεν ξέρω που θα γίνει ο Μπαλτάκος. Λοιπόν, σταμάτα τώρα. Γιατί εσείς ψάχνετε για την καλή Χρυσή Αυγή τόσο καιρό. Είναι κανένας Μπαλτάκος. Εσείς ψάχνετε, λέω. Λάτε τώρα λοιπόν. Μην το παίρνετε τόσο άνετα. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι κάτι κάνεις. Αλλά ευτυχώς έχουν γνώση οι φύλακες και θα υπάρχει ισχυρή αυτοδυναμία. Σα βλέπει ο κόσμος και παίρνει τρέχοντας. Δεν θα πούμε το περιθώριο αυτό. Επειδή η Ελλάδα στις 25 του μηνός ανήκει πια στη λαϊκή κυριαρχία, εμείς ζητάμε από το λαό που θα ψηφίσει την τρίτη εντολή. Αυτό είναι ο στόχος που βάλαμε. Είναι δύσκολη η θέση μας, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά λέμε, έχουμε δείξει ένα χαρακτήρα. Από το 25ο στα νοσοκομεία έως τις απολύσεις που δεν έγιναν. Είναι ο χαρακτήρας ο δικός μας και η δική μας ενισταμένη στην κυβέρνηση που είχαμε. Ούτε φόβος και κινδυνολογία, συμφωνώ με αυτό. Ο πολίτης αποθείται από αυτά, ούτε απ' την άλλη όμως οι σιρήνες της δημαγωγίας. Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη ζητάμε την ψήφο του ελληνικού για την τρίτη εντολή. Ωραία. Μία κουβέντα μόνο. Οι καταθέσεις θα έχουν... πει μετά άλλη μία η κυρία. Όχι, όχι. Και θα πάμε άλλη μισή ώρα. Μία κουβέντα δεν θα είναι καταθέσεις. Εμείς επειδή δεν μιλήσαμε στις ερωτήσεις. Εγώ θετικά πράγματα θα πω, γιατί καταλαβαίνω ότι η ώρα είναι προχωρημένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται απολύτως τις καταθέσεις. Με ποιο τρόπο. Και θα στηρίξουμε. Με ποιο τρόπο. Θα στηρίξουμε. Όχι, θα να μας πει. Με όλους τους δυνατούς αν τρόπους. Αν τις εγγυάται, θα μείνει σε πρόγραμμα. Πώς τις εγγυάστε. Δεν μπορεί να καθίσει τα πάνω. Οι καταθέσεις εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφόσον είστε σε πρόγραμμα. Πέστε λοιπόν, θα είστε σε πρόγραμμα. Όχι, σε αλλιώς δεν εγγυάστε τίποτα. Κάτσε τα πάνω. Σε μνημόνια δεν θα είναι η Ελλάδα. Δεν θα είναι η Ελλάδα, κυρία Βούλτεψη. Πάρτε το απόφαση αυτό. Μην έχετε κολλήσει τα μνημόνια. Δεν είναι η Ελλάδα γεννημένη. Άρα και μνημόνια, θα το πεις, παιδί μου, η ΕΕ δεν είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα η Ευρωπαϊκή δεν θα υπάρχουν. Κεντρική Τράπεζα λοιπόν, εγγυάται. Η Ευρωπαϊκή καταθέσεις. Κεντρική Τράπεζα θα υπάρχει, ναι. Κυρία Βούλτεψη. Δεν ακούτε. Μα δεν ακούτε. Μα είπατε. Σας είπα κάτι, ακούστε καταλάβατε. Πώς δεν το κατάλαβα, σας απαντώ. Όχι, δεν τα εγγυάται. Το δεν απαντώ σε εσάς. Τα παίρνει και φεύγει δηλαδή. Δεν τι απαντώ. Να πάρει να φύγει, δεν τις εγγυάται. Εντάξει, κύριε Αμπολτεύση. Εντάξει, τα είπατε. Εντάξει, αλλά να πούμε αφού υπάρχει στο νοπιωτικό σύστημα. Αφού υπάρχει στο σύστημα των τραπεζών. Κατάλαβε τι σου λέω τώρα. Ναι, ότι είπε ο Ντράγκη ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι εξασφαλισμένες. Ωραία, είναι σε πρόγραμμα. Και ρωτώ εγώ, αν δεν είναι σε πρόγραμμα, λέτε δεν τώρα. Θα τις κουρέψουν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική. Άρα με απόφαση κεντρικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι τώρα που είναι στο πρόγραμμα της Ένωσης Τραπεζών δεν μπορεί να το κάνει δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν η κυρία Βούλτεψη να διακόπτει τον λόγο. Εγώ δεν είπα τίποτα αρνητικό. Θετικό είπα. Λοιπόν, εγγυόμεθα τις καταθέσεις. Πλήρως. Μα τώρα κυρία Βούλτεψη θα ακούσετε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Με αρνητικό παράδειγμα δεν είναι δυνατόν. Τις Βούλτεψη μα που ζητάει λεφτά. Με αρνητικό παράδειγμα και με κινδυνολογία εκλογές δεν πήρε από το κόμμα. Αν θα σταματήσετε να μιλάτε θα τα ακούσετε όλα. Αλλά φαίνεται ότι δεν θέλετε να ακούσετε. Περιμένω. Όπως μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε κυρίαρχο κράτος. Και να ξέρετε επίσης, δεν το λέω σε εσάς, γιατί δεν ακούτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να ξέρετε επίσης ότι... Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγυάται καταθέσεις. Εντάξει, ωραία, τελειώσατε. Τι να τελειώσετε, δεν είναι δυνατόν. Τελειώστε να πω κι εγώ κάτι, δεν είναι δυνατόν. Ό,τι θέλω δεν θα το πω. Δέχεστε. Το κρίνει ο άλλος, δεν το κρίνετε όλα εσείς. Το 3% επί του περισσολογίου, το 15% επί του περισσολογίου υπάρχει. Κύριε Χαϊκάλη, τελειώνει. Μέσα στα προγράμματα. Κύριε Χαϊκάλη, τελειώνει. Λοιπόν, όχι, δεν μπορούμε να ακούμε δηλαδή καμιά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υπάρχει και χωρίς μνημόνια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγο μνημονίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα μπορεί να πορευτεί και χωρίς μνημόνια. Εγγυόμεθα τις καταθέσεις, εγγυόμεθα τις συντάξεις και το πρώτο μέτρο που λέμε ότι θα πάρουμε, ένα από τα πρώτα μέτρα, είναι η 13η σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ. Μάλιστα. Δεν θα τελειώσουμε από τον Νέκη. Μάχη, πείτε το. Τους άλλους συνταξιούχους. Το συμπέρασμα που βγαίνει από την κουβέντα είναι ότι το διακύβευμα ότι είναι λεφτά η Ελλάδα και οι άνθρωποι. Ναι. Και ότι επιτέλους πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα διασφαλίζουν κυρίως τους ανθρώπους. Και αυτό εμείς και ο Γιώργος Παπανδρέου, το κίνημά μας και ο Γιώργος Παπανδρέου θα το κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε από το σημείο που ανατράπηκε ο Παπανδρέου και δεν τον άφησαν
να κάνει όλα εκείνα τα οποία σήμερα μένουν σε κρεμότητα. Και επειδή μίλησα για ανθρωποκεντρικό κράτος, το οποίο πρέπει να κοιτάει τον άνθρωπο πριν, κύριε Χατζηνικολάου, η ουσία είναι ότι οι θεματοφύλακες σε βασικά θέματα προστασίας, οικογένειας, ιδιωτικής περιουσίας και συντάγματος θα είμαστε στην Βουλή για να τηρήσουμε και να προφυλάξουμε ακριβώς από αυτές τις οποιασδήποτε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή φώτιση να έχουμε. Ευχαριστούμε για το δώρο. Και για το δώρο, το ενικό.gr. Ωραίο, δεν είναι. Πολύ δεν ωραίο. Το ημερολόγιο μας. Πάρει 4. Καλό ξημέρωμα.